Ο 17χρονος Χρήστος Ντανόπουλος από τον Πύργο άφησε την τελευταία του πνοή στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών από εγκεφαλίτιδα. Την ίδια στιγμή παραμένουν νοσηλευόμενα στην παιδιατρική κλινική του Νοσοκομείου Πύργου αρκετά μικρά παιδιά, μεταξύ των οποίων και ένα βρέφος 5 μηνών. Ο άτυχος 17χρονος απευθύνθηκε στο ΤΕΠ του Νοσοκομείου Πύργου, συνοδευόμενος από τους οικείους του την Κυριακή 26 Νοεμβρίου με ηλαρά σε βαριά μορφή. Οι γιατροί που από την πρώτη στιγμή διαπίστωσαν τη σοβαρότητα της κατάστασής του, αποφάσισαν τη διακομιδή του με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών Άγιος Ανδρέας και από εκεί μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου, προκειμένου να λάβει εξειδικευμένη φροντίδα από τριτοβάθμιο νοσοκομείο. Μετά από 10 ημέρες νοσηλείας, ο οργανισμός του άτυχου 17χρονου δεν άντεξε και εξέπνευσε. Θα πρέπει να γίνει ένας έλεγχος, διότι πλέον περιστατικά ανιχνεύονται και στην Πάτρα με ηλαρά. Θα πρέπει και οι ενήλικες αλλά και οι υγειονομικοί και οι γιατροί να κάνουν το εμβόλιο ή να δουν αν έχουν αντισώματα, αν καλύπτονται. Υπάρχει μεγαλύτερο πρόβλημα στην ηλία. Αυτή τη στιγμή τα περιστατικά είναι αυξανόμενα και μάλιστα αφορούσε και μία γιατρό. Και οι γονείς που έχουν παιδιά 12 μηνών να επισκεφτούν τον παιδίατρο ώστε να κάνουν το εμβόλιο, διότι το εμβόλιο πλέον γίνεται στην ηλικία των 12 μηνών. Όσα παιδιά έχουν κάνει το πρώτη δόση εμβολίου, θα πρέπει πάλι οι γονείς να ρωτήσουν το παιδί του πότε θα κάνει τη δεύτερη. Έτσι έγινε το δεύτερο θύμα επιδημικής έξαρσης της ηλαράς στην χώρα, καθώς πριν από ένα μήνα κατέληξε ένα βρέφος 11 μηνών. Υπάρχει η εξής διαπίστωση, επειδή έχουμε καταγραφεί ήδη αντισώματα σε αυτό το πληθυσμό, υπάρχει μια μικρή περίπτωση ατόμων που έχουν κάνει το εμβόλιο, αλλά δεν τους καλύπτει. Και αυτό φαίνεται από την εξέταση αίματος. Τα παιδιά, οι έφηβοι και οι νέοι αθήγανοι κινήτες αποτελούν ομάδα υψηλού κινδύνου για την εμφάνιση και τη μετάδοση της ηλαράς στη χώρα, όπως προκύπτει από τα επιδημιολογικά στοιχεία του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων. Υπάρχουν παρενέργειες ή επιπλοκές από το γαστρεντερικό, από το αναπνευστικό, αλλά και από το κεντρικό νευρικό σύστημα.